και όταν γίνει κάποιο ατύχημα, ποιο είναι ο ρόλο του Αρτούρου και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Θα αφήσω την ομάδα να μιλήσει. Έχουμε εδώ μία κούδα, την Γλύκα. Είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση τη λοιπόν σε σχέση με τη συμμετοχή. Η Γλύκα είναι ένα ατύχημα το οποίο έγινε πέρσι. Μία κούδα υπερχτυπήθηκε σε παράδρομο τη εκκλησία και ήταν τυχερή και κατάφερε να τελειώσει. Η ομάδα λοιπόν του Αρτούρου, όπω βλέπουμε, πήγε στο σημείο μαζί με τον κτηνίατρο και προσπαθήσαμε να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες στο ζώο. Όπως βλέπετε λοιπόν, υπάρχει οξυγόνο, υπάρχουν τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται να δώσουμε και να καταφέρουμε να τελειώσει τις πρώτες ώρες έτσι που έχει γίνει, τις πρώτες στιγμές που έχει γίνει το ατύχημα. Η Γλύκα λοιπόν είναι, όπως θα δούμε στην πορεία, μια τυχερή αρκούδα. Είναι από τις λίγες τυχερές αρκούδες που έχουν καταφέρει και έχουν επιβιώσει το ατύχημα τους. Ο Αρτούρος λοιπόν, όπως βλέπετε, όλη η ομάδα σίσου είναι εκεί και από πάνω και προσπαθούμε να την βοηθήσουμε. Για μας αυτές είναι οι πιο όμορφες στιγμές, όταν οι αρκούδες φεύγουν κάτω μας. Μπορεί να είναι πολύ ωραίο να έχουν τα κοντά μας, να την οργανώνουν, να ενώνουν την προσφέρει. Όταν όμως η αρκούδα μπορεί και επιστρέφει στα πίσω και δεν μας έχει την ανάγκη, για μας είναι πολύ σημαντικό. Μας έχει καλύτερα στη συνέχεια ότι σε όλες τις αρκούδες μας μπορούμε να κολλάρουμε μέσα από το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε τις κινήσεις του διάστημα και να μπορούμε να δούμε άλλες μας κανείς. Εδώ βλέπουμε ότι κάποιες στιγμές που η ζωή έχει μάθει μέσα μας, το κομμάτι του αρκούδα. Αν ας πούμε δούμε τώρα το στίγμα της Γλύκας, θα φαίνεται σε ένα σημείο συγκεκριμένο χωρίς να κάνει καθόλου να το κινήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, έτσι, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε το ζώο και να προσέχουμε να μην δημιουργήσει άλλα προβλήματα, να μην δημιουργήσει, να μην κινδυνεύσει το ίδιο, να μην δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους. Το κολάρο έχει έναν ειδικό μηχανισμό που μπορούμε να δούμε ότι την περίοδο που πιστεύουμε ότι πια δεν χρειάζεται να το παρακολουθούμε. Περίπου στον 1,5 χρόνο συμβαίνει αυτό, όπου μπορούμε να το ρίξουμε από το ζώο και μπορούμε να το πάρουμε πάλι πίσω. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται πλέον τη βοήθειά μας, οπότε συνεχίζει κανονικά χωρίς εμάς. Τέλος, όπως αναφέραμε, ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίζουμε έτσι ώστε να μην γίνει τέτοιο. Έτσι λοιπόν ο ρόλος του Αρτούρου έχει και ένα βήμα λίγο πριν από αυτό. Είναι η γραφική τύπη που αναφέρουμε έτσι λίγο πριν, που προσπαθούμε να πιέζουμε και προσπαθούμε να μιλάμε και να πιέζουμε το κράτος και τους διάφορους φορείς, έτσι ώστε τα μεγάλα αυτά έργα να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλούν τον βιότοπο, τον άνθρωπο των ζώων και να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά το δυνατόν. Βλέπουμε εδώ διάφορα παραδείγματα όπου έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι με τους οποίους τα ζώα μπορούν να περάσουν από τη μία πλευρά του δρόμου και από την άλλη, έτσι ώστε να είναι ασφαλές αυτό και για τους ίδιους και για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ.
έκανε την εικονογράφηση του βιβλίου. Όταν ο Γιάννης μου ανακοίνωσε το υπέρ του βιβλίου αυτό που γράφει, η σκέψη μου πήγε κατευθείαν στον Ίγκορ. Ο Ίγκορ είναι αναγνωρισμένος εικονογράφος στη Σερβία και έχει βραβευτεί πολλές φορές για το έργο του στην παιδική εικονογράφηση, τα κόμιξ και τις καρικατούρες του. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Φωνής στη Σερβία και ασχολείται ενεργά εδώ και 15 χρόνια. Είναι γνωστός στη χώρα μου για τα πορτρέτα που ζωγραφίζει και έχει επιμεληθεί την εικονογράφηση πολλών παιδικών βιβλιογραφικών βιβλίων για αυτόν τον λόγο. Όταν επικοινώνησα με τον Νίκο για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο της εικονογράφησης του βιβλίου του Γιάννη, ενθουσιάστηκε με το περιεχόμενο του βιβλίου και με την ιδέα να συνεργαστεί για πρώτη φορά με κάποιον Έλληνα συγγραφέα. Για να αποτυπωθεί τόσο η ιστορία όσο και τα συναισθήματα που μεταφέρει το βιβλίο αυτό, μετέφρασα με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια τα λόγια του Γιάννη. Το αποτέλεσμα ήταν, πιστεύω, για συγγραφέα και εικονογράφο μοναδικό και η Φιφή απέκτησε εικόνα και ψυχή μέσα από την συνεργασία αυτή. Η εικονογράφηση παντρεύει τον ρεαλισμό με μια πιο αφηρημένη οπτική, η οποία ταιριάζει καλύτερα σε ένα παιδικό βιβλίο. Οι μικροί αναγνωστές με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος είναι πιο πρόσωπος αυτός, μπορούν να κατανοήσουν και να νιώσουν τα συναισθήματα και τα μηνύματα του υπέροχου αυτού βιβλίου. Μεγάλη βάση δόθηκε στα χρώματα που χρησιμοποίησε, ώστε να αποτυπώσουν τα συναισθήματα που γεννούσε κάθε εικόνα. Και εδώ ήθελα να σας δείξω, για παράδειγμα, συγκεκριμένα δηλαδή, το τέλος της ζωής που αποτυπώνεται με εικόνα και λέξεις, με ένα ηλιοβασίλεμα που βλέπετε εδώ στο τέλος του βιβλίου. Επίσης, ο Ίγκορ, επειδή δεν έχει πάει στα Γκρεβενά, γνώρισε μέσα από τις φωτογραφίες που του είχαμε στείλει την περιοχή των Γκρεβενών, ώστε να μπορέσει να μεταφέρει με ακρίβεια το όμορφο και παρθένο τοπίο του νομού αυτού. Και αυτό μπορείτε να δείτε εδώ στην αρχή του βιβλίου, έτσι δεν είναι. Με βάση φωτογραφίες που του έχουμε στείλει, προσπάθησε να μας φέρει το τοπίο των Γκρεβενών εδώ στο βιβλίο. Να προσθέσω το σημείο αυτό είναι το σημείο που πηγαίνουμε τα παιδιά κάθε χρόνο για να γνωρίσουν το περιβάλλον. Και μάλιστα από το λόγο κάνανε μαριλάκι και πηγαίνανε κάτω. Του άρεσε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το βιβλίο αυτό από τα πρώτα στάδια μέχρι την ολοκλήρωσή του. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Και τονίζει τόσο την επαφή που θα έπρεπε να διατηρήσουμε, να διατηρούμε με τη φύση, όσο και τις ομορφίες που συναντάμε σε μια βόλτα μας στο δάσος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε την αγγλικά της Μάγιας, έτσι. Ευχαριστώ πολύ τους συνειδητές, τους συνειδητές. Πραγματικά ανείχνευσαν και διάβασαν αυτό που ήθελα να πω, έτσι, διάβασαν πραγματικά ανείχνευσαν το σκοπό του βιβλίου. Και νομίζω ότι παρόλο που δεν έβλεπα που το έγραφα, ότι έβλεπα και τα δάκρυα που έφυγα καθώς προχωρούσα σε γραφή του βιβλίου. Και τη Μαρίδα φυσικά που κάθε χρόνο την βλέπαμε εκεί, που ευχαριστούμε στον Αρτούρο, απασχολημένη συνεχώς, γιατί μοιραστικά μου πέφτει για τα κοινωνία στην αρχή. Είναι χρήσιμο αυτό που γνωρίζουμε. Για μας είναι άγνωστο αυτό. Είναι πολλές φράσεις. Μία από τις φράσεις του προγράμματος του Αρτούρου έχει να κάνει ουσιαστικά έτσι ώστε να προσπαθούμε οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς και με τη δουλειά που κάνουν. Έτσι, οπότε ένας κτηνοτρόφος ή ένας αγρότης που ζει δουλεύει στην Ήπεθρο, προφανώς πολλές φορές μπορεί να έχει προβλήματα με αρκούδες και λίγο. Προσπαθούμε και εμείς να προτείνουμε τρόπους έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να είναι προστατευμένοι. Έχουμε λοιπόν ένα χώρο που έχουμε εκτρέφουμε τον αγγλικό κοινωνικό σκύλο, τον αγγλικό τσοπανό σκύλο από χέρι, όπου τα σκυλιά αυτά δίνονται στη συνέχεια στους ανθρώπους για να μπορούν να προστατεύσουν την περιουσία τους από αύριο ζώο. Όπως είπαμε, τώρα να σας δείξω τι ακριβώς έχει γίνει στην Ιρλανδία και γιατί έχουν τόσα πολλά θύματα εκεί. Εδώ βλέπουμε τα πουδάκια, την ακούσαμε τα πουδάκια της, τα οποία γεννάει φαντάζομαι 2-3 χρόνια, δεν θυμάμαι καλά, και πρέπει να μείνει μαζί με πέρα τα πουδάκια για 1,5 χρόνο τουλάχιστον 2 χρόνια. Αλλιώς, αν τα χάσει ή χαθούν, ένα κυνηγό πυροβολήσει και τρομάξει την ακούδα και φύγει, αυτά δεν μπορεί να τα βιώσουν. Και αρκετά από αυτά είναι αυτά που βρίσκεται ο φανό του αγώνα. Εδώ είναι η Ναντία Ολόφυλλα, η οποία ξεκινάει από την Μονονίτσα και φτάνει στην Ελληνική Επικράτεια
μέχρι τους κήπους του Έβρου. Βέβαια είναι μια μεγαλύτερη οδός από την Πορτογαλία, καταλήγει στα βάθη της Ασίας, στο Ιάκο. Βλέπετε στο σημείο ειδικά αυτό, στην πύοδο, είναι ο βιότυπος των ζώων αυτών αύριο. Έτσι, εκεί προκάλεσε το κακό, εκεί προκάλεσε την θανάτωση των ζώων και θα πούμε γιατί έγινε αυτό. Βλέπετε έτσι, το θυμό των ζώων της Αρκούδας υπάρχει εδώ, στο σημείο αυτό και σε Ροδόπη, όπως είπε και η Μηγέννη. Έτσι. Στη Ροδόπη φαντάζομαι είναι προερχόμενοι από τα Βαλκάνια, που έτσι, πάνε και έρχονται. Ναι, από Αλβανία. Ναι, ναι. Εδώ βλέπετε, την αντίγραφη όπως είναι αυτή. Αυτή η φώτη γραμμή. Βλέπετε μία αρκούδα που ονομάζεται Πολύνηλος. Βλέπετε μεταγγίση της αρκούδας που πάει από τη μία πλευρά της Άης στην Εγνατία. Το βλέπετε αυτό. Αυτό γιατί. Γιατί η αρκούδα, ειδικά η αστυνομική αρκούδα, μεταγγείται σε μεγάλες αποστάσεις. Γι' αυτό συνήθως οι άνθρωποι, επειδή βλέπουν την ίδια αρκούδα, νομίζουν ότι οι αρκούδες είναι πολλές. Και πρέπει να τις μειωθεί πληθυσμός, όπως κάναμε και με την Αλεπού προχθές, στο δικό μας χώρο εδώ. Και μάλιστα, να πείτε πώς βρίσκει ο Αρτούρος ή η άλλη υπηρεσία που βρίσκεται το ζώο. Υπάρχει τρεπολάρος, εκεί και με παραδείσεις βλέπουμε ανά πάση στιγμή τη γη στο ζώο. Κάποια στιγμή το ζώο περνάει στην Ελλάδα, τραυματίζεται και καταλήγει στην αντίπερα πλευρά και εκεί πεθαίνει. Πώς το βρίσκουμε εμείς να προστατεύουμε? Γιατί δεν έχουν πλέον, μάλλον το σήμα είναι σταθερό. Μάλλον το σήμα σταθερό είναι ένδειξη ότι το ζώο δεν κινείται πλέον. Ο Πολύνηλος έγινε τροχαίο και γι' αυτό τον βρήκαμε και γι' αυτό βάλαμε κολάρο. Οπότε όλα τα εξήματα στοιχεία παίρνουν πάλι μετά τον πρώτο τραυματισμό. Α, που πήγανε στο κολάρο. Γι' αυτό που τον πιάζουν. Ναι, ναι. Όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις εκδηλώσεις του Λόγου και μετά είχαμε πολλά. Α, μάλιστα. Και εκεί από εκεί. Και διαβάστε αυτό, έτσι είναι το γνωστό φαινόμενο που ανέφερε στην Ελλάδα προηγουμένως, η σύγκρουση ανθρώπινων ζώων, που συνήθως το θύμα είναι το ζώο. Μερικές φορές το θύμα είναι το ζώο. Και το οποίο επίσης συμβαίνει και στην Ελλάδα. Εγώ έλεγα στα παιδιά, φανταστείτε τώρα ένας δρόμος να περάσει μέσα από τον κήπο σας. Που έχει τις κουτούλες, έχει τα κολατάκια, έχει τα άλλα ζώα. Τι θα συμβεί εκεί? Έχουν κατακαιρματισμό το βιότυπο. Χωρίζεται στα δύο. Και πρέπει να ξέρω ότι χωρίζεται το βιότυπο στα δύο, δεν μπορεί να ευνοήσει την διόνυση του ήλιου. Έτσι, πολλαπλασιασμό του ήλιου. Αποσανατολισμός, έτσι εύκολα να καταλάβουν, απομόνωση, προώθηση ζώα σε καθημερινές περιοχές, μείωση πληθυσμούς, μείωση πληθυσμιότητας, ατυχήματα, λιποόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα, αύξηση οπλίσεων και απώλεια ζωτικού χώρου, θύρευσης, φωλιασμού, δηλαδή να ανακαλύπτουν όλες μια φωλιά και απόκρυψη, σημαντικό για τα ζώα. Και όπως είπε και η Λίνα, έχουμε τα 48 ατυχήματα μέχρι τώρα στην Ελλαδία. Μερικά χαριστικά του ζώου θα σας πω. Και μπροστά στην γνώση του ξέρω πολύ προσδρομμένα. Το ζώο, η αρκούδα της, το ασυνικό, αρέσκεται, το αθρύβεται, τρίβει την πλάτη στον κορμό του δέντρου. Αυτό είναι τα δικά μας SMS. Πώς θέλουμε SMS και λέμε, είμαι εδώ. Έτσι. Ενημερώνει τα ξενικά τα άλλα ότι βρίσκομαι εδώ, άρα μην πλησιάσεις και τα φοιτητά, τα εκεί, ότι είμαι εδώ. Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να συνεργαστούμε και να χαρούμε. Άλλο ένα, άλλη μια εικόνα. Και εδώ, είναι στη δική μου συλλογή αυτό, οι αρκούδες αρέσκονται να θρύβονται στις κολόνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ. Μάλλον είναι η πίσα. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχω ανακαλύψει γιατί συμβαίνει αυτό. Τους αρέσει η πίσα.
Και εδώ παϊδεύονται τρίχες. Έτσι. Αυτή θα ήταν χρήσιμη επιστήμονα, μέσα από την οποία βρίσκουν το DNA του ζώου. Έτσι. Και ασθένειες, ίσως. Είναι η ταυτότητα της κάθε κούρνας του DNA. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος που μας τον έδωσε ήδη η Ελευθερία και όχι παρεμβατικός, δεν χρειάζεται να πιάσουμε το ίδιο ζώο. Και να μπορούμε να δημιουργήσουμε το μητρό των αρκούδων. Έχουν δηλαδή ταυτοποιηθεί ήδη κάποιες αρκούδες. Είναι η συγκεκριμένη, η νούμερο 1, η φυφία σχεδόν. Όπου μέσα από το DNA μπορούν να δουν τα πάντα. Είναι ένα αρσενικό, αν έχει συγγένεια με κάποιο άλλο ζώο από αυτά που έχουμε βρει δείγμα, αν είναι ένα αρσενικό εδώ και κάποια άλλη στιγμή κάπου αλλού. Είναι πάρα πολύ χρήσιμε οι πληροφορίε. Και πολύ συχνά οι επιστήμονε εκτιμούν και ένα βέβαιο, ένα στήλο με σηματόπλευρα. Τόσο στην εκιστρώνη και βρήκα και να τη συνδέω μετά. Εδώ είναι μία εικόνα δική μου. Βλέπετε το ύψος της αρκούδας, γιατί η αρκούδα τρίβεται, αλλά μπορεί ξαφνικά να γραπώσει, θα λέγαμε το δέντρο, ή μία κομματιά. Καθώς γίνεται, έτσι. Και αυτό φαντάζομαι είναι ένδειξη. Πέρασε από εκεί, έτσι. Και αυτό, εντάξει, και αυτό προκαλεί δέρμανση. Δεν χρειάζεται να αντιλήσει. Εγώ πάντα πιστεύω και λέω ότι το ζώο κατά να μην το βλέπει. Έτσι. Αν βλέπει το ζώο, σημαίνει πω πάει πρόβλημα. Κατά να μακριά, να ξέρει πω είναι γύρω σου, έτσι. Και αυτό σου προσφέρει χαρά. Αν μπορούμε να παίξουμε και αυτό, πρέπει να πάμε στην πρόβλημα. Όχι πέσει, αλλά πρέπει να το πάω στην μορφή που έχει. Τέλος πάντων, είναι ένα ζώο που τρίβεται στο βαθμό του δέντρου, το είδαμε και στην εικόνα. Τώρα, είπαμε είναι για τα περάσματα. Τα περάσματα αυτά επιβλήθησαν από την πολιτεία, μάλλον ο Αρτούρος πίεσε να γίνουν αυτά. Έτσι, στην αρχή θα δούμε τι εικόνα είναι, όσοι υποσφέρει την πολιτεία από την πλατεία εδώ. Τα οποία σχεδόν δεν λειτουργούν αποτελεσματικά για νόμιμη μήνυα και το έχω εξετάσει εδώ, διότι βλέπετε την ιδιότητα του περάσματος. Έτσι. Περιμένω το ζώο αυτή εκτεθειμένο όπω είναι, έτσι και με ένα χαμηλό φράχτη να περάσει από εκεί και να γεμίσει την ζώνη. Γι' αυτό συχνά καταλήγει στο δόστο. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται, μάλλον χρησιμοποιούνται, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτό πρέπει να γίνει, θα δούμε και μια γέφυρα στο εξωτερικό. Με αυτές τις προϋποθέσεις, τις περιγραφές. Και υπάρχουν και περάσματα, υπόγεια. Μάλιστα, τα τελευταία καταλήξαμε αυτά, διάβαζα, που σημαίνει ότι τα περάσματα αυτά έχουν γεμίσει με μπάζα, μέσα, οτιδήποτε υλικό, οπότε το ζώο δεν μπορεί να περάσει από εκεί ή τα αποφέρει. Βλέπετε εδώ γέφυρα εξωτερικού. Και βέβαια τη γέφυρα αυτή είναι δικιά μου γέφυρα. Την πρόχειρη είναι αυτό που είπε και ο Γιάννη, να μην κοστίσει. Να μην κοστίσει. Όσο γίνεται πιο φθηνά. Και όσοι ταξιδεύουν την Ολλανδία, έχετε δει πολύ συχνά στο επάνω μέρος της οδηγίας. Να προσέχουν, να μειώσουν τα χέρια, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε στο ακολουθεί αυτό. Έτσι, είσαι έσπο να πεις τα χέρια. Και εδώ βλέπετε, έτσι, σε δείξεις αυτές και τα βουδάκια που έχει θερατωθεί. Λοιπόν, στην πρώτη φάση η περίφραξη της Ελλαδίας έγινε με τον τρόπο αυτό. Βλέπετε, πολύ βιαστικό, εύθραστο και πολύ εύκολα και χωρίς κανένα πρόβλημα η αρκούδα περνούσε απέναντι. Σημαίνει αυτά, μα δεν τα βάζει τίποτα σε αυτά. Δηλαδή το προβατεύσιμο μπορεί να περάσει να διασύσει αυτό και να περάσει απέναντι. Για να ωφεληθεί οικονομικά. Και έτσι βλέπετε, άλλη μια εικόνα στην αρκούδα πολύ εύκολα μπορούσε να περάσει απέναντι. Μετά η δεύτερη φάση ήταν η κατασκευή αυτή τη περίφραξη. Με δοκούς. Έτσι. Και εκεί όμως νομίζω ότι έχει αποτέλεσμα. Και βλέπετε. Έτσι. Αυτό. Τώρα που θα πάτε προς την ξάφη οδηγώντας από την Γουμενίτσα, θα δείτε την περίφραξη αυτή. Αυτή είναι καλύτερη, είναι σημαντική. Το ζώο το εμποδίζει αυτό ο τρόπος της κατασκευής να περάσει στα δυνατία. Να ξέρω ότι η περίφραξη υπάρχει μέχρι την ξάφη, έτσι νομίζω. Τουλάχιστον πριν την ξάφη, έτσι. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από ένα τρέντο ζώο. Αν βρεις κάτι για αυτά, είναι απέστα. Έτσι. Πάντα στα παιδιά έχω διασμό να δείξω αυτά.
Αλλά τελικά καταλήγω ότι πρέπει να πούμε το άνθρωπο για την αλήθεια. Πρέπει να γνωρίσουμε κάτι τον άνθρωπο. Να μην κρυβόμαστε πλέον. Και εδώ, έτσι. Και έτσι, πολλά προβλήματα, έτσι να έχετε μια εικόνα τι κάνει ο άνθρωπος στα ζώα και στη φύση γενικότερα. Αυτό είναι το που έλεγε. Αυτό είναι ο χαμός που βρήκαμε κάποια στιγμή και μεγάλωσε μαζί μας. Με το λίγο είναι λίγο πιο δύσκολο το διαδικασία της επανένταξης. Δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα πετύχει. Γιατί χρειάζεται να μάθει και να κυνηγάει, λίγο διαφορετική η φύση του. Προσπαθούμε να το πετύχουμε και αυτό. Είναι και λίγο πιο παρεξηγημένο ο Ολύμπος. Είναι ο εντελώς ο κακός της ιστορίας, όπως δεν θέλει. Αλλά εκείνη είναι η φίλη. Πόσα έχετε τώρα στο. Έχουμε 20. 20. Δεν ξέρω να έχεις καμία μαζί σου τώρα. Τώρα θα ξεκινήσω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πολλές φορές κρατάμε το όνομα που έχει δώσει αυτός που το βρήκε ή τους δίνουμε εμείς το όνομα που το βρήκε ή έχουμε έμπνευση εμείς. Ο Πάτρη, εντάξει, είναι από τα παραδείγματα που έχουν και καλό και κακό τέλος, έτσι αν θέλετε, γιατί είναι ένα ζώο το οποίο βρέθηκε πάρα πολύ μικρό. Βρέθηκε νωρίτερα από κάποια έτσι. Αυτό τώρα, Μάρτιο, είχε βρεθεί. Ήταν ημερών που ήταν πιο μικρό. Ήταν τα ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν να στηριχτούν στα πόδια τους. Και μάλιστα ο Πάτρη βρέθηκε μέσα σε μια έξω από μια σπηλιά. Απ' έξω είχε χιόνι, είχε σκάλια και ίχνη. Ήταν κοντά στα σύνορα με την Αλβανία και πιστεύουμε ότι κάποιος προσπάθησε να τον πάρει για να τον πουλήσει. Γιατί στην Αλβανία υπάρχει ακόμα λεπτομέριο από τον Λεκιόν, οπότε πιστεύουμε ότι προσπάθησε να τον απομακρύνουν από τη φωλιά για να τον πουλήσουν ως κατοικίδιος. Ο Πάτερ Κλίνκο δέθηκε αρχικά με εμάς, παρόλο που ακολουθεί και όλο το πρωτόκολλο που πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία για να μεγαλώσουμε. Είμαστε μόνο δύο άνθρωποι που είμαστε τα ζώα, δεν έχουν επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο της οργάνωσης. Τον επανεντάξαμε για ένα διάστημα που ήρθε καιρό, σε περίπου 40 μέρες. Έμεινε έξω, αλλά τελικά γύρισε και πάλι από μόνο του. Κουράστηκε το φίλιο, επέλεξε να ζήσει τελικά κοντά μας. Τα στίγματα μας έδειξαν ότι άλλαξε τουλάχιστον δύο νομούς στη μετακίνησή του. Έκανε κάποιες μετακινήσεις στην Αγγλία, αρκετά μακρινές. Ίσως από ανασφάλεια, ίσως είναι πολλοί παράγοντες που ήταν, ας πούμε, θεωρείται αποτυχημένη η επανέλευση αυτή τελικά. Έτσι. Αλλά μέσω του πολλών έχουμε τη δυνατότητα να επεμβαίνουμε και εκεί, ακριβώς επειδή υπάρχει το καταφύγιο. Η λύση είναι να το ζώο να μείνει κοντά σε εμάς, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει το ίδιο και άνθρωπο. Γιατί ένα ζώο το οποίο είναι εξοικειωμένο με τον άνθρωπο αρχίζει να γίνεται και επικίνδυνο με τον άνθρωπο. Οπότε παραμένει κοντά σε εμάς. Τώρα ζει στο καταφύγιο μαζί με τις ζώες αυτές. Είναι μια χαρά. Έχει χαρά στην έξω. Ναι, ίσως. Ίσως είναι λίγο τεμπέλης. Όχι, απλώς η εικόνα τα λέει όλα. Να σας πω δύο λόγια, δεν θα αρχίσω πολύ, 5 λεπτά μου να χρειάζεται την παραγωγή. Θέλω να σας πω τι με έκανε να γράψω το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο άρχισε να παίρνει μορφή με τα πρώτα ατυχήματα. Τις εικόνες που έβλεπα με τα πρώτα ατυχήματα, στην Αντία Ονό και στις καθέτους αυτές. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Βέβαια, στις καθέτους ακόμα, κάθεται ονομάζουν αυτή που πάει στην Καστοριά. Αυτή έχει κάποια περίφραση. Η άλλη στην Φλόριντα. Και κάποιος παράδρομος που έχουν. Ναι, εκεί τώρα γίνονται περισσότερα φαίνονται. Σε μια τέτοια εικόνα που αντίκρισα, η συγγραφή δύο-τρία παραγράφων κάθε φορά αποτελούσε για μένα την αιματηρία μου. Θα έλεγα τη λύτρωση με αυτό που έβλεπα. Μετά η ματιά μου και ο βηματισμός συγχρονίστηκαν με κάθε βήμα του ζώου προς τη ζωή, στην επιθυμία του να ζήσει, να λιώσει τον τόπο ξανά λίγο, να συναντήσει τον φίλο της. Ήθελα να δείξω την ομοιότητα του ζώου με τη δική μας ζωή. Και αυτά έχουν επιθυμίες, κάνουν επιλογές, έχουν εισιτηριακές ικανότητες που έχουμε απολέσει εμείς ή ποτέ δεν αναπτύξαμε
λατρεύουν τα παιδιά τους, πεθούν την απώλεια, για λίγο όμως, γιατί ξέρεις τη φύση, δεν είναι την πολιτεία το ζώο να πεθεί για μήνες, για χρόνια, πρέπει να σηκωθεί πάλι και να προστατευτεί. Εμπιστεύονται φωνές που εμείς ποτέ δεν θα ακούσουμε. Ήθελα να δείξω την τυραννία του ανθρώπου σε αυτό το πλάσμα. Να σας πω μόνο ότι το ανθρώπινο είδος είναι στον πλανήτη μας το 0,01%. Το υπόλοιπο είναι τα άλλα έμβια ζώα. Κι όμως είμαστε δυνάστες αυτό. Το 0,01% είναι το ανθρώπινο είδος. Ήθελα να δείξω ότι οι εμπειρίες που παίξαν το ζώο διαμένοντας τον χώρο αυτό, όπως είπε και ο Γκίας, χάνονται εισαγωγικά. Δεν του είναι χρήσιμες πλέον στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Γι' αυτό βλέπουμε το αδέξιο βήμα του ζώου σε έναν τόπο ξένο πλέον προς αυτό. Χωρίς τα σημάδια, το μονοπατάκι, το δέντρο, το καμένο από τον κεραμνό, που το συνδέαμε το παρελθόν, αλλά και με τις καθημερινές του συνήθειες που του έδιναν ασφάλεια αλλά και τόλμη. Το ίδιο δεν συμβαίνει τον άνθρωπο. Στις πόλεις που φτιάξαμε, όπου πεθαίνουν από ασφυξία με τη μείωση του πρασίνου στις μετούπολες που έχουν κατασκευάσει. Το ίδιο δεν συμβαίνει με εμάς όταν βρισκόμαστε σε ξένο τόπο ή όταν τον τόπο μας διαπαιδεύουν άλλοι. Βλέπουμε στο βιβλίο αυτό την αρκούδα χορεύτρια. Θα σας πω πώς δίδασκαν την αρκούδα να χορεύει. Η αρκούδα δεν χορεύει επειδή δεν ευχαριστήσει τον μετέφερα από γειτονιά σε γειτονιά, το χωρικό ή τον Ρωμά ή από άλλα που αρκάνει από κόλλησα, έπαιρναν τα μαρίνα και την έκαιγαν από κάτω. Και έβαλαν την αρκούδα πάνω από την οποία είχαν αφαιρέσει τα δόντια και είχαν περάσει χαλκά στη μύτη και η αρκούδα χόρευε στην αμαρία την καμένη για να αποφύγει το κάψιμο. Παράλληλα χτυπούσαν τον εντέφερο. Και σιγά σιγά αφαιρούσαν την αμαρία να πίνει αυτό το λεγόμενο κοντίσιμο του Παυλόφ. Έτσι, αφαιρούσαν την αμαρία και όταν άκουγε τον εντέφερο η αρκούδα, έτσι, το περιγράφει ωραία ο Ρίτσος. Έτσι, σε ένα ποιμά. Βλέπω την αρκούδα θύραμα. Στα χωριά παλιότερα, έχουν το πόδι της αρκούδας, το κεφάλι, το περιέφεραν στα χωριά. Πώς κάνουν τώρα στα γρηγούδια και στα άλλα ζώα. Έτσι. Γιατί πρέπει να δείξουν ότι είναι ικανή η κοινωνία. Έχουν την αρκούδα αυτοπισμένη. Ξέρετε ότι όταν η αρκούδα έχει χυμένο λίθαρο, η αρκούδα δεν κοιμάται, στη χειμερινή ανάγκη που νομίζουμε εμείς, είναι λίθαρος. Ο παραμικρός θόρυβος μπορεί να ξυπνήσει. Εάν συμβεί αυτό, έτσι, δεν έχει τίποτα να φάει γύρω της, είναι καλυμμένα όλα με χιόνι, έτσι, ή ξερά τα δέντρα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν τα ζώα, τα μικρά, να φάνε. Και η αρκούδα πρέπει να ξέρετε γεννάει, ενώ κοιμάται. Στο χειμώνα για αυτή την έννοια. Γεννάει ενώ κοιμάται. Κάνει τα μικρά πουλάκια που ρίξουν μέσα στο ζενό μια μικρή γάτα. Και πρέπει να επιβιώσουν. Αν ο κυριακός πάει και αρχίζει να πυροβολεί συνεχώς γύρω του, έτσι, θα αναστατώσει την αρκούδα, μπορεί να τρομάξει, θα μείνει το κανένα μόνο του ή θα χαθούν. Θα χαθούν, δεν είναι μόνο, θα χαθούν πολύ γρήγορα. Επίσης, ζωολογικό κήπο. Έτσι. Λένε πολλοί οι γονείς να πάω το παιδί μου στο αττικό πάρκο να δουν τα ζώα. Μα δεν είναι τα ζώα αυτά στην ουσία. Έτσι είναι σκιά το ζώο. Το ζώο είναι κάτι διαφορετικό αυτό που είναι στη φύση. Είχαμε γνωρίσει αρκούδες στη Θεσσαλονίκη. Επαντελή του είχαμε μια πολλά προσωπική. Έχουν μεταφέρει τώρα αυτές. Και στην Αριστερά είναι άλλη ιστορία από την ήταν τραγική ιστορία. Στην Τυρόνια ήταν τραγική ιστορία. Ναι, ναι. Τα είχαμε ζήσει. Ναι. Ήθελα να δείξω, να παρουσιάσω μάλλον, την αμυμνιγιά του ζώου σε σύγκριση με τη δικιά μας ζωή, τη φωτική. Να δείξω την ανάγκη του ζώου για ελευθερία αυτή που το σηματοπλέγμα του προσφέρει. Και βλέπουμε στο βιβλίο ότι οι αισθήσεις μου αναστατώνονται.
με καινούριο γύρο. Ποια είστε εσύ, η αφή, πατάει την άσπαρτα. Τι είναι αυτό, η όσπιση, πίση. Έτσι, αναστάτωση, καινούργια αναστάτωση. Η αγωγή, τρομακτική όχληση, αυτοκή, πέρα από όφη. Η όραση, για το οποίο ασυνήθιστο, ποτόμιο. Δεν έχει μηχανισμού να αντιμετωπίσει το οποίο είναι καινούργιο. Και ήθελα να προσκαλέσω τα παιδιά να στρέψουν τα μάτια τους προς τη δύση και τα ζώα μας. Είμαστε γυμνάστες τους, αλλά ευτυχώς μόνο εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτά. Πώς? Η γνώμη μου είναι οικοδομώντας κοινότητες που θα δέχονται όλα τα ζώα, όχι σαν εργαλεία ή αντικείμενα. Βλέπω τα βουνά τα δικά μας, να πω και κάτι οικείο, είναι γεμάτα από καταλεγμένα τσοπανόσκυλα και κυνηγόσκυλα, πρέπει να ξέρετε. Γιατί στο καταφύγιο τα περισσότερα είναι τέτοια. Αφού το εργαλείο δεν είναι χρήσιμο πλέον, το πετάμε. Το πετάμε σε πηγάδια, σε γειτονικά χωριά και το καταλήγουμε να πετάνε εκεί βασανιστικά. Όχι σαν εργαλεία αντικείμενα, αλλά σαν προστατευόμενα μέλη, μάλλον ούτε καν σαν προστατευόμενα μέλη, αλλά σαν συνειδητοποιημένοι στη ζωή μας. Και να δημιουργήσουμε μια νέα συνήκηση, μια αγωγική συνείδηση. Είμαστε πλάνα της φύσης. Πρέπει να αντικαταστήσουμε τη διαλλαγή σε αρχές και προσώπλων συγκροτήρων. Τι κινδύνος έχει το ζώο τώρα? Καταστροφές φυσικές, τις οποίες εμείς δημιουργούμε στην ουσία πολύ συχνά. Κοινή, χωρίς όρια και χωρίς κανόνες. Εξάπλωση οικισμών. Ιδιασμένα δρόμματα. Δρόμματα με λυγητήρια. Κατακαιρματισμός του βιότοπου τους. Τεράστια έργα. Είδαμε την Ιδαντία. Έχουμε φράγματα, υδρολιακτικά φράγματα, που σιγά σιγά αναφύγονται στις περιοχές αυτές. Και θυμάμαι στο γράμμα έχουν ανοίξει δρόμο και φτάνει μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας. Γιατί πρέπει να και πάει εκεί να το δοκεί, έτσι, ο τουρίστας, για να απολαύσει την φύση που θέλετε, αλλά ενοχλεί τη φύση παρά. Σύμφωνα με το WWF, εξαιτίας του ανθρώπινου παρεμβάσεων, η εξαφάνιση των ειδών είναι, ακούστε, 1000 φορές μέχρι 10.000 φορές ταχύτερη από τη φυσιολογική εξαφάνιση. Τρομακτικό, αν το αντιληφθώ για αυτό. Τώρα, γιατί μας ελκύουν τα ζώα? Όταν βλέπουμε τα μάτια ενός ζώου, ζούμε μια έντονη στιγμή του παρόντος. Είμαστε ο εαυτός μας. Ο πραγματικός εαυτός. Όχι αυτό που είμαστε στο παρελθόν, ή αυτό που θέλουμε να είμαστε, ή αυτό που θέλουμε να δείξουμε στους άλλους, με τη μόρφωσή μας, το προφίλ μας, την τσέπη μας. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε από τα ζώα. Διακρίνω σε εμάς την επιθετικότητα, αν έχουμε το φόβο, την ανασφάλεια, τη χαρά, τη χαλαρότητα. Είμαστε διάφοροι σε αυτά. Θα είτε προσέξει, ας το δούμε περπατάτε και συχνά σας κυνηγάνε σκύλοι, λέτε. Δεν κυνηγάνε σκύλοι, λέτε. Τι είναι? Ο σκύλος ανοιχνεύει το φόβο μέσα. Το ανοιχνεύει, το μυρίζει. Ο λύκος υπομονετικά, το ζώο, το άρρωστο ή το αδύναμο να αδυνατήσει τελείως και να πέσει το έδαφος. Έτσι. Τότε η γκίκη αυτή άρπασαν το ζώο, αλλά εμφανίζεται μια αρκούδα εκεί. Εμφανίζεται η αρκούδα. Τους αρπάζει το θύραμα αυτό, τη λία τέλος πάντων. Αρπάζει τη λία, τρώει ένα μικρό μέρος του ζώου. Προσέξτε τώρα τι. Πώς λειτουργούν τα ζώα. Αρπάζει τη λία, μετά πάνω από το κουφάρι πετάει χόρτα που βρήκε γύρω και βρωμιές. Λάσπη και αυτά. Και μετά ξαπλώνει πάνω στο κουφάρι αυτό για να χωνέψει και να κοιμηθεί. Τώρα οι λύκοι γύρω, τις λύκοι κουλουριάστηκαν και περιμένουν σε απόσταση. Ήταν περίπου 50 μέτρα. Περιμένανε. Στα δέντρα υπήρχαν αετοί με λευκό κεφάλι και γήπες, περιμένανε και αυτοί. Πιο πέρα φαντάζομαι δεν τεραμίσπηκαν άλλα ζώα, μικρότερα, και αυτά περιμένανε. Ξέρανε ότι κάποια στιγμή η ηλία είναι δική τους
και είχα την υπομονή. Δεν κοιτάγα το ρολόι, μία ώρα πώς θα έρθει η αρκούδα ακόμη. Έτσι, άρα εφήσει του δικού σου χρόνου. Και τελειώνω. Να σας θυμίσω τα λόγια του Τζακ Λόντον. Ξέρετε, ο Τζακ Λόντον είναι Αμερικανός συγγραφέας, ο οποίος έγραψε τα περίφημα αυτά έργα, Ασπροδόντες και το κάλεσμα της άγριας φύσης. Μας λέει λοιπόν, και μου άρεσε πολύ αυτό, στεκόμαστε στην κορυφή της σκάλας της ζωής. Δεν πρέπει να κλωτσίσουμε τη σκάλα από κάτω μας, από τα πόδια μας. Δεν πρέπει να επαρνηθούμε τους συγγενείς μας τα ζώα. Η ιστορία τους είναι και δική μας ιστορία. Αν να κλωτσίσουμε στα βάθη της αβύσσου, εκεί θα καταλήξουμε και εμείς. Μαζί στεκόμαστε ή μαζί πέφτουμε. Είμαστε λοιπόν περιπλεγμένοι σε ένα δίχτυ ύπαρξης και χρόνου. Είναι πλάσματα σαν και εμάς σε τούτη την όμορφη γη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ότι ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τη βιβλιοθήκη και τον κύριο Πετράλτο και τους συνεργάτες του για τη φιλοξενία. Το εκτιμώ πάρα πολύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας, το δύσκολο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι να σας δώσει ο κύριος Πετράλτος, ο πρόεδρος του εφορευτικού μας, ένα μικρό δωράκι, ελπίζω να έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πιο τελικά ποιος πολιτισμός είναι δικός τους, δικός μας. Είμαστε το ίδιο. Εγώ πιστεύω πάντως πως ο κόσμος δεν είναι μόνο για μας. Απλά εμείς είμαστε ένα κομμάτι του κόσμου και η Φυφή είναι ένα άλλο μικρό και αυτή κομματάκι. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Μανίκα, τον κύριο Ηλία του Μασάτο, τον κύριο Ιωάννη Κοσμάτο και την κυρία Μελίνα Βιερινού. Και κυρίως ευχαριστούμε τη φίλη μας, την καφέ αρκουδίτσα μας, τη Φυφή, που μας έδειξε το δρόμο της ισορροπίας, του σεβασμού και της εκτίμησης. Να σας υπενθυμίσουμε, φίλοι μας, πως τα έσοδα από τη διάθεση του βιβλίου θα δοθούν στο καταφύγιο αδέσποτων Doris Arc στο Αργοστόλι. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Βασίλη τον Χριστοφοράτο που για άλλη μια φορά κάλυψε ηχητικά την εκδήλωσή μας. Και τέλος, να σας θυμίσουμε πως έχουμε στο πίσω μέρος έναν μικρό μπουφέ που μας τον προσέφερε ο κύριος Κοσμάτος. Ας πούμε λοιπόν λίγο αναψυκτικό στην υγειά της Φυφής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευση, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες. Γιάννη, σας ευχαριστούμε για το υπέροχο βιβλίο σου. Έχουμε ένα μικρό δωράκι, είναι η τελευταία έκδοση της Ιακωβατίου Βιβλιοθήκης. Ένα μικρό λεύκομα για τους βιβλιοθήκους, είναι για τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφόρηση για τον Αρκτούρο. Ο Βασίλης, κύριε Βασίλη, πολλές ευχαριστίες για την σπουδαία παρέμβασή σας. Να είμαστε καλά. Και για την υπερογράφηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την 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 ευχαριστώ.